Πόσοι έχουν ψηφίσει. Τον δρόμο της δικαιοσύνης αναμένεται να πάρουν οι καταγγελίες που κατέθεσε ο Παύλος Πολάκης στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη εβδομάδα για αναντιστοιχεία του ποθενέσχες του Στέφανου Κασελάκη με την πραγματική οικονομική του κατάσταση και για πιθανή συμμετοχή σε offshore. Αυτές τις ώρες ο Στέφανος Κασελάκης με την αμέριστη συμπαράσταση και άλλων κέντρων δίνει λησαλέα μάχη για να απολέσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κουβαλά ήδη το στίγμα της αποστασίας και της λογικής «έχασα και έφυγα». Για τα αμήλικτα και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πόθεν έσχες και τις offshore είναι σαφές ότι πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ πια, ότι μπορεί να είναι υποψήφιος σε ένα κόμμα της αριστεράς ένας άνθρωπος που είχε και πιθανόν έχει ακόμα συμμετοχή ή και ιδιοκτησιακή σχέση σε 7 εταιρείες των νησιών Μάρσαλ. Το γάντι σήκωσε άμεσα ο Στέφανος Κασελάκης που με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και των λασπολόγων. Προσφεύγω άμεσα στη δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων οι οποίοι παραποιούν και διαστρεβλώνουν χειρότερα και από τη Νέα Δημοκρατία την αρχική δήλωση πόθεν έσχες μου, η οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αληθής και κρυστάλλινη. Αυτοί που στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κουκούλωσαν το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλουν να γίνουν δικαστές για έναν άνθρωπο που δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο παράνομα. Δεν είναι άσχετοι όπως αρχικά πίστεψα, εκτελούν διατεταγμένο σχέδιο επειδή τρέμουν το καθαρό, το καινούριο. Η αριστερά δεν ζει ούτε στα ποδόλουτρα των σπετσών, ούτε στα νησιά Μάρσαλ. Τις εξελίξεις είχε προαναγγείλει ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο Sky. Καταιγιστικές, μόνο αυτό να πω, θα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις αναφορικά με το πόθεν έσχες και την εμπλοκή του. Πολύ σύντομα θα δείτε αυτό και το οικονομικούς εισαγγελείς. Πλέον ο πόλεμος Κουμουνδούρου Κασελάκη οδηγείται στα άκρα με το θέμα να είναι πιθανό να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.